Oh, God. I guess this is it. Oh, okay. Χαίρετο τη ζούγκλα, κουνάβι εδώ πέρα. Μόλις ξεπαστρέψαμε τη Marguerite για δεύτερη και ελπίζουμε τελευταία φορά. Και νομίζω τώρα που είμαστε λίγο πιο χαλαρά μπορούμε να κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση εδώ πέρα το χώρο. Γιατί κυριολεκτικά, όπως βλέπετε, τα όπλα μας τα ξεζούμισε η Ατινή. Μας τα ξεζούμισε. Μέχρι τελικής πτώσης. Για να δούμε τι θα βρούμε εδώ γύρω. Αν βρούμε κάτι δηλαδή. Φαντάζομαι ότι μετά από μια τέτοια μάχη τα πράγματα θα εξελιχθούν λίγο πιο χαλαρά για λίγο. Και βλέπουμε πώς θα πάνε. Σκεφτόμουν ότι μου φαίνεται περίεργο το ότι ας πούμε πολεμήσαμε πρώτα τον... Εδώ πέρα μου φαίνεται κάτι σαν σικρετάκι, αλλά δεν έχει τίποτα. Ότι πολεμήσαμε πρώτα τον Τζακ, μετά τη Marguerite και τώρα ας πούμε μας έμεινε ο Λούκας, νομίζω λέγεται, ο οποίος είναι ο πιο ξενερετήλ, ας πούμε. Περίεργο, θα περίμενα, ας πούμε, πρώτο Τζακ τελευταίο να πολεμήσουμε. Λοιπόν, ας γεμίσουμε τα όπλα μας. Τώρα που βρήκαμε σφαίρες και χρόνο. Τώρα δεν έχει κάτι. Λοιπόν. Ποιο να πάρω, την καραμπίνα φυσικά, πιο πολύ μου αρέσει απ' όλα. Τι έχουμε, τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, μου φαίνεται πρέπει να κατέβω από εδώ κάτω. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα πάνω που μπορώ να κάνω. Και αυτή η πόρτα εκεί ήταν κλειδωμένη, οπότε... Για να κατεβούμε από εδώ, για να δούμε τι θα γίνει. Ήταν λοιπόν η κλειδωμένη πόρτα, ας την αφήσουμε κλειδωμένη και ας εξερευνήσουμε εδώ το χώρο. Χημικό υλικό. Εδώ πέρα έχει εντομάκια και μέσα εκεί. Χημικά υλικά. Δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να το πάρω. Γιατί πρέπει να ξοδέψω το φλογοβόλο για να το πάρω. Οπότε εδώ μέσα στα χόρτα. Καρέκλες εδώ μέσα στα τζάμια, ιστορίες. Καλά. Καθόλου σημάζεμα. Όπα, αυτό. Άπα. Άκουσα κάτι, αλλά δεν νομίζω. Εάν έχω μάθει κάτι δηλαδή από τα παιχνίδια τόσο καιρό παίζοντας. Για να κάνουμε combine και να φτιάξουμε λίγο υγρό ακόμα. Και τώρα μπορώ να το πάρω αυτό. Δώσ' το μου. Τι. Πορκέ. Ξεφορτωθώ αυτό. Προτιμώ την υγεία σε αυτή τη φάση. Τι έχουμε και άλλο υγρό για το φλογοβόλο μου, γέμισε το να είναι 100% παρακαλώ full. Με πέρα τίποτα. Μ' αρέσει, έχει πίστευτη λεπτομέρεια έτσι στα περιβάλλοντα. Δεν έχουμε αρκετό χώρο. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Τώρα έχουμε αρκετό χώρο γιατί ξόδεψα κατά λάθος ένα τέτοιο. Θα φτιάξω όλο ένα όμως. Τίποτα δεν ξέρεις. Λοιπόν, ήθελα αυτό να το βάλω εδώ για να είμαι κομπλέ εξοπλισμένος. Λοιπόν, πάνω τι έχουμε, τίποτα. Ας μπούμε εδώ. Έχει μια σκάλα λοιπόν που μας ανεβάζει πάνω αν θέλουμε. Σιρτάρι, σφαίρες, ωραία. Βέβαια με το πιστολάκι τώρα αυτό ουσιαστικά, τι να το κάνεις, αυτές οι σφαίρες είναι μόνο για τα μυγάκια.
Δεν είναι ούτε για τις, για τη ζωντανή πίσα, όπως λέγεται, ούτε για κανέναν. Τέλος πάντων, τουλάχιστον βρίσκουμε υλικό. Και μέσα δεν θα ήθελα να μπω. Ούτως ή άλλως δεν πάει. Πάω γυρεύοντας τώρα εδώ για μπελάδες, αλλά δεν θα ήθελα να μπω εκεί μέσα. Λοιπόν, ξεκλείδωσε αυτή. Πόρτα για να μπορούμε να τριγυρίσουμε. Όλα μας τα όπλα, ή τουλάχιστον μόνο 4 χωράει καραμπίνα. Λοιπόν, αυτό δεν υπήρχε. Οπα, τι είναι, τι έχουμε. Θα κάνεις έτσι αυτά απότομα. Και αυτή η πόρτα οδηγεί εδώ πέρα, έτσι, ωραία. Κάτι εδώ, κρυμμένο, καμία υγεία. Αυτό, για να πάω πάνω, δεν υπήρχε, αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο, έτσι. Ναι, δεν πάω εκεί. Αυτό εδώ πέρα τώρα γκρεμίστηκε για να μπορέσω να βγω, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Τίποτα εδώ. Μάλιστα, και είναι η πόρτα η οποία ήταν κλειδωμένη λοιπόν πριν. Ωραία. Μπόλικο φλογοβόλο, το οποίο δεν ξέρω αν σημαίνει ότι η κυρία ακόμα τριγυρνάει, αλλά εγώ δεν θα κάτσω να την περιμένω. Οπότε τώρα η επιλογή μας είναι πώς γυρίζουμε με το φαναράκι. Να γυρίσουμε από το τούνελ ή να πάμε από γύρω. Αυτή είναι η επιλογή μας. Ας κάνουμε ένα save. Και λέω να πάμε από το τούνελ. Ίσως είναι... Και μάλλον από εδώ είναι ο Λούκας, αλλά πώς θα πάμε κατά εκεί, δεν ξέρω ακόμα. Ίσως είναι λίγο επίφοβο να πάμε από το τούνελ, αλλά... Ας πάμε. Φαντάζομαι αν μας έχουν στήσει παγίδες και ιστορίες, θα τις έχουν στημένες και στις δύο πλευρές. Οπότε πάμε εμείς από εδώ. Κατεβαίνουμε από εδώ. Τα όπλα μας είναι γεμισμένα, οπότε τι να πω. Ότι εμφανιστεί, ίσως να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η λεπτομέρεια λοιπόν είναι που κάνει το παιχνίδι, πραγματικά είναι το καλύτερο παιχνίδι που δεν θες να παίξεις. Το καλύτερο παιχνίδι που δεν θες να παίξεις, γιατί πάει ψυχή σου στην κούλουρη. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι η Μαργαρίτ λείπει. Αν και δεν νομίζω. Αν μας την έχουν στημένη κάπου, θα ξαναβγεί ο Τζάκ η Μαργαρίτ. Δεν γίνεται να μας άφησαν τελευταίο τον Λούκας. What? Αλήθεια τώρα, ποιος έπαιξε. Και το... Τέτοιο, δεν ξέρω, άμα και η γιαγιά θα κάνει κάποια εμφάνιση σαν εχθρός ή απλά ήταν έτσι για το, για το εφέ και η γιαγιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάζουμε εδώ την ιστορία αυτή. Αυτό ξεκλειδώνει την πόρτα. Εδώ δεν έχουμε κάτι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν και πιο πάνω. Κάνει save το παιχνίδι. What? Um,
Οπότε ψάχνουμε ένα χέρι και ένα κεφάλι, το οποίο το κεφάλι λέει ότι το έχει η ζωή και εμείς ψάχνουμε το χέρι. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτή η ιστορία εδώ. Ξέρουμε να είναι ψόφια. Τίποτα. Όπα τα αστεράκια, φίλε. Και ξαναμπαίνουμε λοιπόν στο τρομαγδιάρικα μέρη, τα οποία δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνουν. Πάρα πολύ σκοτεινό το παιχνίδι. Τώρα εγώ θέλω ένα χέρι. Οπότε βρισκόμαστε σε κάτι σαν παιδότοπο τώρα εδώ. Η Evelyn ίσως συχνάζει εδώ. Από παπούτσια πάντως έχει αρκετά. Η οικογένειά μου λέει. Πολύς κόσμος είναι η οικογένειά της. Πολλά Blair Witch vibes. Από πού θα μας βγουν οι ιστορίες τώρα εδώ πέρα. Από όπου και να βγουν θα φάνε καλά. Καρέκλα που κουνιάται μόνη της. Μια ζωγραφιά. Καράβι πρέπει να είναι αυτό. Μοιάζει με πεταλούδα αλλά μοιάζει και με καράβι. Και έγινε ένα τεράστιο μπαμ και όλοι πετάχτηκαν κάτω. Μάλλον. Γιατί να πειράξω τον αρκούδο τώρα. Πάω γυρεύοντας. Okay. Ακόμα και ο αρκούδος είναι διαφθαρμένος. Ή όπως Evelyn. Home, they killed him. Παράγια μου. Εδώ φαίνεται να είναι η μόνη μας διαδρομή, ο μόνη μας προορισμός. Okay. Δεν ξέρω παιδιά, πάμε εδώ. Έχει από τους γλίτσιασμένους. Για να βγάλω εγώ το την καραμπίνα μου έτοιμη. Πολύ μαύρυτερα πράγματα εδώ πέρα. What? Λοιπόν, άμα είναι να εμφανιστείτε μπαμπούλες, άιντε, εμφανιστείτε. Γίνεστε κουραστικοί. Τι κάνει αυτό το θόρυβο, ή εγώ είμαι. Εγώ πρέπει να μου κλωτσά αυτή την ηλίθια κούκλα. Τι λέει το χαρτί, κάτι δεν πάει καλά με αυτήν. Εντάξει. Δηλαδή, περιμένετε να πηγαίνει καλά, δηλαδή σε αυτό το περιβάλλον, να πηγαίνει κάτι καλά μαζί της. Δεν έχει τώρα πόρτες να κλείνουνε, εγώ θα μπω μέσα. Δεν ήρθα ως εδώ. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Άιντε. Okay.
Πόσο μεγάλο σπίτι μπορεί να είναι, ρε φίλε. Ναι, δεν βλέπω τίποτα. Stay away. Θα προσπαθήσω. Hello. Λάβαμε μια προειδοποίηση έτσι λίγο στα σκοτεινά. Stay away. Δεν είδα κάτι. Αλλά δεν μπορώ να stay away, κοριτσάκι. Πρέπει να φύγω από εδώ. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Σου φέρνω και την μπάλα σου. Έλα να παίξουμε. Πόσο τρομακτικό ή επικίνδυνο μπορεί να είναι ένα κοριτσάκι. Κρεβάτι της. Ψάχνω εδώ μέσα, ακόμη δεν έχω καταλάβει. Τίποτα από εδώ κάτω. Hello. Κάνα καλοριφέρ για εξάρρωση. Λοιπόν, μία διάδραση έχει. Ένα χαρτί δείχνει το κρεβάτι και δείχνει το ένα σημείο στον τοίχο. Ναι. Μαυσολείο. Τώρα αυτή εδώ η ιστορία θα μείνει νεκρή. Το χέρι. Οκ. Το βρήκαμε το χέρι. Άμα θα μας αφήσουν να το πάρουμε, δεν ξέρω. Φέρ' το εδώ το χέρι. Ωπα, κάτσε. Oh, I guess this is it. Οκ. Οκ, getting in was the easy part. Getting out is gonna be hell. Έλα, κοριτσάκι. Για να δω λίγο. Το χέρι, το έχω. Δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η ιστορία για κάτι. Δύσκολο, αλήθεια, αλλά... Ωπα, σώζει το παιχνίδι. Δεν ξέρω, φεύγω εγώ. Άμα έχει τέτοιους, είμαστε οκ, τους έχω. Αρκεί να μην ήρθουν από πίσω. Συχαμένα. Πού είσαι? Κλείς την πόρτα. Οκ. Τώρα δεν νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Είμαστε. Σιγά μην είμαστε. Έλα, Ζωή, πάρε τηλέφωνο. Ζωή. Έλα, Ζωή. Μπαρώ εγώ. Όχι. Α,
Άστο. Μόνο η ζωή παίρνει τηλέφωνο. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Οκ, έχουμε το χέρι και νομίζω μετά είπε να την βρω στο καραβάνι. Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. All right. Μας περιμένει λοιπόν. Για να δούμε. Πόσο εύκολο θα είναι τα πράγματα. Όπα, κάτι συνέβη. Α, όχι, εντάξει. Απλά κάτι δεν. Πού είναι η τρύπα μου. Ναι, φαντάζομαι δηλαδή δεν θα μας βάζανε να πυροβολήσουμε κοριτσάκι, έτσι από ηθικής πλευράς ίσως, όσο φάντασμα κι αν ήταν, όσο τρομακτικό κι αν ήταν, δεν θα μας βάζανε. Ποιο ήταν το άλλο παιχνίδι που είχε και εκείνο ένα κοριτσάκι τρομακτικό, ρε παιδί, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Δεν μου έρχεται τώρα. Fear, το Fear, ναι, το Fear. Και εκείνο είχε ένα κοριτσάκι. Από ό,τι θυμάμαι δεν το πολεμούσες ποτέ. Ή και αν τον πολεμούσες δεν ήταν τόσο γραφικό. Τέλος πάντων. Οκ. Φου, βγήκαμε λοιπόν από εκείνο το μέρος. Πήραμε κάποιο είδους τρόφι τώρα. Και λέει η ζωή θα μας περιμένει στο καραβάνι. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε. Πού είσαι, γιατί δεν είσαι εδώ. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey buddy, I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together. Just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Αυτός ο σάχλας ο Λούκας δηλαδή μας έμεινε. Δεν το πιστεύω ότι έχει μείνει μόνο σάχλας αυτός. Εδώ πέρα δεν έχουμε και κασέτα. Θα πρέπει να είχα βρει καμία κασέτα. Δεν ξέρω. Εκτός αν είναι εδώ κάποια κασέτα. Οπα, το κεφάλι. The pig is waiting for you in a dissection room. Το γουρούνι σε περιμένει στο dissection room. Σε περιμένει στο dissection. Κασέτα δεν έχω. Οπότε πρέπει να ξαναμπούμε στο σπίτι και να πάμε στο dissection room. Save. Οπότε πρέπει μάλλον να ξαναμπούμε στα υπόγεια εκεί στο dissection room. Έχω μια υγεία. Πίσω λοιπόν στο dissection room. Υπάρχουν φυσικά και μέρη στο σπίτι τα οποία δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμα λόγω του ότι δεν έχουμε το αντίστοιχο κλειδί. Δεν ξέρω. Το κλειδί του φιδιού νομίζω δεν το είχαμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο σπίτι.
σώζει το παιχνίδι, πάντα χρήσιμο. Και να πάμε στο dissection room. Από εδώ θα. Εδώ ήταν η γιαγιά, έχει φύγει. Εκεί είναι η κατάσταση. Λοιπόν, άλλο ένα save. Οπα, να τους. Main hall. Morgue, dissection room. Boiler room. Οκ. Τέλος πάντων, πάμε. Ούτως ή άλλως με την καραμπίνα έχω αρκετές. Οπα, τι έγινε εδώ. Πολύ σκοτάδι. Έχω αρκετές βολές για 9 τέρατα. Λοιπόν, υποπτεύουμε ότι αυτό εδώ δεν είναι το dissection room. Είμαστε στην processing area. Είναι πριν το boiler room. Τέλος πάντων, θα το βρούμε, δεν είναι και πολύ μεγάλος ο χώρος εδώ. Νομίζω είναι εδώ μέσα. Και έχει μια πόρτα που δεν την ανοίξαμε ακόμα. Σώζει το παιχνίδι. Εδώ πιο πολύ σαν ντουζιέρα μου φαίνεται. Όχι, το χάσα πάλι. Όχι. Α. Τέλος πάντων, νομίζω πάω καλά. Dissection room είναι εκεί που πολέμησα τον Τζακ. Δεν με αφήνει να την πυροβολήσω. Γιαγιάκα, δεν ξέρω. Άσε με τώρα εσύ ήσυχο. Αστυνομικός ίσως εννοεί πιγ, αλλά μπορεί και όχι. Wow, wow. Κάποια στιγμή πρέπει να ψοφήσεις. Τώρα είμαι στο μόργ. Τέλος πάντων, για να έχει εχθρούς, σημαίνει πως πάμε σε σωστή κατεύθυνση. Μάλλον αυτόν τον τύπο. Έχει αρχίσει να σαπίζει. Μην πέταξε ότι είσαι πραγματικός άνθρωπος. Βάλε το κεφάλι σου εδώ κάτω. What? Γιατί να μπω εκεί με το κεφάλι μας. Τέλος πάντων. Κάντε εσύ. Α, your hand. Και θα βρει μια κάρτα. Μια κόκκινη κάρτα. Όχι. Το κλειδί των φιδιών. Okay. Το κλειδί των φιδιών. Οκ, φιλαράκο Λούκας, θα σε επισκεφτώ σύντομα. Λοιπόν, πήραμε το κλειδί με το φίδι, όμως ο χρόνος μας τελείωσε για αυτό το επεισόδιο, οπότε σταματάμε εδώ πέρα.
και θα δούμε στη συνέχεια τι μας περιμένει με αυτόν εδώ τον τύπο. Χαιρετώ. Wow. Oh, οπότε αυτά τα μπαρμπαδάκια κυκλοφορούνε τώρα εδώ. Κυκλοφορούνε. Ένα είναι, λογικά το έχουμε.